Λοιπόν, Ευθύμη, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη καταρχάς. Εγώ ευχαριστώ, Κώστα. Να είσαι καλά και σε βρίσκω εδώ στο θέατρο Ήβη. Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του. Συμμετέχει στην παράσταση μετά από ένα δυσάρεστο γεγονός, δυστυχώς, τον Αποστόλη και το χαμό του φίλου σου, του Πάνου του Νάτσι. Τώρα να σε ρωτήσω πώς έκανε, αισθάνεσαι αυτό. Ξέρεις, είναι και λίγο αμήχανη η ερώτηση. Ναι. Ξέρεις, θα μας πάρει λίγο καιρό να συνειδητοποιήσουμε ότι λείπει αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος του κόσμου. Και πολλές φορές τον σκεφτόμαστε να μπαίνει χαμογελαστός από μια πόρτα και να μου λέει πλάκα έκανα, έλα πάμε. Πάμε να βγούμε να διασκεδάσουμε. Θα μας πάρει καιρό. Είναι λογικό αυτό και φαντάζομαι ότι και για σένα θα ήταν πολύ δύσκολο ξαφνικά να παίξεις το ρόλο του Πάνου. Νομίζω ότι να το εξατομικεύσουμε σε αυτή την παράσταση που έχει τόσο καλό κλίμα. Εγώ είχα έρθει ουσιαστικά για ένα τριήμερο για να αντικαταστήσω τον Γιάννη, τον Κουκουράκη, επειδή είχε COVID. Ο Πάνος μου είχε φέρει. Και έχει τόσο καλό κλίμα. Είναι όλοι τόσο δεμένοι μεταξύ τους που δεν μπορείς να βγάλεις κάποιον απ' έξω. Ήταν για όλους πολύ δύσκολο. Ήταν οι πιο περίεργες πρόβες της ζωής μου. Mm-hmm. Συγκεκριμένα με την Αλεξάνδρα, την Ταβουλάρη, είχαμε πει ότι το τερματίσαμε. Δεν υπάρχει κάτι πιο περίεργο να κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι σου είχε πει πριν να μάθεις το ρόλο του για σε περίπτωση που πάθαινε COVID να τον αντικαθιστούσες? Ναι, είχε ανησυχήσει πάρα πολύ και με παίρνει ένα βράδυ και μου λέει «Πού είσαι?» «Στο σπίτι μου, να είμαι». Μου λέει «Λοιπόν, σου έχω στείλει κείμενα, σου έχω στείλει βίντεο, ξεκίνα». Λέω «Τι πράγμα». Μου λέει «Μάλλον έχω COVID, μη σταματήσει η παράσταση». Έχω μιλήσει με τον Γιώργο τον Καμπουτσίδη και τον Πάνο τον Κατσαρίδη να γίνει αντικατάσταση αψεσβήσε. Το μαθαίνω. Τελικά είχε βγει αρνητικός. Και μετά από λίγες μέρες βγήκε ο Γιάννης θετικός. Και τελικά έμαθα αυτόν τον ρόλο. Και τελικά έμαθα και του Πάνου. Υπάρχουν στιγμές που τον βλέπεις πάνω στη σκηνή? Υπάρχουν. Γενικότερα, όταν φεύγω από το θέατρο, επειδή βγαίναμε πάντα. Βγαίναμε μαζί. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ στο γύρνα για το σπίτι. Το περιμένω να με πάρει τηλέφωνο, ας πούμε. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, είναι κάτι που θα μας πάρει πολύ καιρό να το συνειδητοποιήσουμε. Έχεις κρατήσει κάτι από αυτόν? Αμέτρητες όμορφες στιγμές. Αυτό. Επειδή συγκινήσετε, δεν θέλω να συνεχίσουμε για το θέμα του Πάνου, γιατί είναι πολύ λογικό. Είσαστε και κολλητοί φίλοι. Και εγώ πραγματικά σου μιλάω εκείνη την ημέρα που σκεφτόμουν ότι θα ανέβεις στη σκηνή αντικαθιστώντας το φίλο σου. Έλεγα τι δύναμη και τι κουράγιο έχει αυτό το παιδί. Πραγματικά για όλους φυσικά, αλλά κυρίως και για σένα που θα έκανες το ρόλο του. Για όλους. Για όλους. Το ότι καταφέραμε και βγήκαμε στη σκηνή εκείνη τη μέρα ήταν ένα κατόρθωμα 8 ηθοποιών και του Γιώργου. Ρε, και επειδή η ζωή συνεχίζεται, εσύ είσαι σε αυτό το ρόλο πια, η παράσταση, όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του, συνεργασία με τον Γιώργο Καμπουτζίδη, ναι, πώς ναι. Είναι? Είναι πολύ ωραία, βασικά. Ο Γιώργος είναι ένας απίστευτος άνθρωπος, ίσως είναι ο πιο ευγενικός άνθρωπος που ξέρω. Αλλά είναι φοβερό, γιατί μέσα σε όλο αυτό την αναμπουμπούλα και όλο αυτό το περίεργο σκηνικό, ας πούμε, υπήρχαν και στιγμές που ξεχνόμασταν όλοι στα γέλια, μπορεί και από αντίδραση. Αλλά είναι πραγματικά τόσο ευχάριστη την παρέα και αυτό νομίζω ότι το έχει φέρει ο Γιώργος μέσα. Αυτά τα χρόνια της πανδημίας που για σας ήταν δύσκολα χρόνια για τους ηθοποιούς. Η πανδημία ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Όταν βγήκαμε από τη σχολή, εγώ όταν βγήκα από τη σχολή το 12, απλά δεν υπήρχε δουλειά. Πήραμε όλοι τα μπαρ. Μου λες ότι χρειάζεται να δουλέψεις σε μπαρ, δηλαδή, αρχικά, για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Σε ό,τι δουλειά. Σε ό,τι δουλειά χρειάζεται. Νομίζω η πιο αγαπημένη μου ευκαιρία και δουλειά είναι delivery με ποδήλατο. Που είχα κάνει. Και μου αρέσει πολύ γιατί έκανα βόλτες. Τι άλλες δουλειές έχεις κάνει, δηλαδή? Σέρβις, καφέ, μπαρ. Πραγματογνώμονας για πάρα πολλά χρόνια, είναι και το επάγγελμα του πατέρα μου, αλλά δεν με κέρδισε καθόλου. Πραγματογνώμονας σε τι? Ασφαλιστικές εταιρείες. Έβλεπα αυτοκίνητα και έλεγα το κοστολόγιο, πόσο ήταν η ζημιά. Όταν είπες στους γονείς ότι θα γίνεις ηθοποιός? Είχα ήδη σπουδάσει ένα χρόνο σε μια δραματική σχολή που άλλαξα μετά. Και μάλιστα υπάρχει και μια σχετική στιχομυθία που μου έχει μείνει. Λέει η μάνα μου, μικρός, πάει στη δραματική σχολή. Και λέει ο πατέρας μου,
Μικρός από μικρός ήταν Καραγκιόζης. Τι δουλειά έχει με το δράμα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Τηλεόραση πήρες? Όχι. Ακόμα. Όχι, 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 όχι. Όχι, παιδιά. Και μάλιστα έχω παρατηρήσει ότι όταν πηγαίνω στο σπίτι του αδελφού μου, έχει αυτά τα πακέτα της συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουν ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ μου έχει λείψει πάρα πολύ. Να κάτσω να ανοίξω την τηλεόραση και να βλέπω για Καρχαρίες, για τέτοιο. Και να κάθομαι έτσι σαν παιδάκι. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία όταν πάω στον αδελφό μου, κρύφω βλέπω. Ναι. Κρύφω βλέπω τηλεόραση. Και σου φαίνεται λίγο περίεργο να μην έχεις τηλεόραση σπίτι σου. Ναι, αλλά ας πούμε ότι το σπίτι μου είναι μικρό, δεν χωράει και τηλεόραση. Λοιπόν, και κλείνοντας, αν σου έλεγα να μου πεις κάτι που αν είχε τη δυνατότητα ο Πάνος να το ακούσει τώρα θα το έλεγες, τι θα ήταν αυτό? Ραντεβού 9 η ώρα όπου θέλει. Να τα πούμε λίγο. Αυτό.